κύριοι επισκέπτες, συμπατριώτες και συμπατριώτσες, σας καλωσορίζουμε στην αποψινή εκδήλωση για τα κόλλητα και τις αναβίες του Εθίμου 9 φαγητά. Τα Χριστούγεννα έφτασαν. Οι μέρες αυτές είναι μέρες αγάπης. Αγάπη που πρέπει να μοιράσουμε απλόχερα σε όλους. Είναι μέρες χαράς και γιορτής. Ο Σύλλογος μας εύχεται σε όλους ευλογημένα Χριστούγεννα, υγεία, ειρήνη και ευτυχία για το νέο έτος που έρχεται σε λίγες μέρες. Ο Σύλλογος Ανατολική Ρωμιλία Γεννητζών, πραγματοποιώντας το στόχο του για τη διατήρηση της μνήμης και τη συνέχιση της παράδοσης, αναβιώνει για μια ακόμη χρονιά το έθιμο 9 φαγιά, δείχνοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του όπως αυτά διαμορφώθηκαν στην περιοχή της Ανατολικής Ρωμιλίας. Πριν να ξεκινήσουμε το έθιμο, θα ήθελα εκ μέρους του Συλλόγου και όλου του ΔΣ να εκφράσουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας σε όλους αυτούς που μας συμπαραστάθηκαν και βοήθησαν να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωση. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε το τηλεοπτικό κανάλι Pontos TV και την εκπομπή Στα Βήματα της Παράδοσης, συνεργείου του οποίου βρίσκεται απόψε μαζί μας για να καλύψει τηλεοπτικά το έθιμο. Ευχαριστούμε τον Δήμο Πέλλας, τους αμπελώνες Δαμιανού Κτήμα Λαγομάτι, την Αρτοπία Χαχούδη, το Φούρνο του Καβάνα, την κυρία Κουτούδη Κούλα, τον κύριο Παπαδημητρίου Δήμο, τον κύριο Τάσο Νανούδη, τον κύριο Μητκούδη Χρήστο, το Φαρμακείο Οικονόμου Ελένη, το Εργαστήριο Επίπλου Κουζίνας Χιαπικούδης και τη Χαλβατοπία Παπασταύρου. Βεβαίως, πολλά ευχαριστώ αξίζουν και σε όλα τα μέλη, τους φίλους και τους γείτονες του Συλλόγου, που και φέτος με προθυμία βοήθησαν και εργάστηκαν με κάθε τρόπο για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης αυτής. Σύμφωνα με μια παράδοση, κόλλητα ήταν το όνομα μιας πολύ γνωστής μαίας που ζούσε στην περιοχή όπου γεννήθηκε ο σωτήρας του κόσμου. Όταν λοιπόν πλησίαζε η ώρα να γεννηθεί ο Χριστός, όλοι αναζητούσαν την κόλλητα, ώστε να βοηθήσει την Παναγία στη γέννηση του θείου βρέφους, ανάβοντας μεγάλες φωτιές που φώτιζαν το πυκνό σκοτάδι της νύχτας και φωνάζοντας δυνατά το όνομά της, κόλλητα, κόλλητα. Για τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων, οι προετοιμασίες ξεκινούσαν αρκετές ημέρες πριν, με αποκορύφωμα την παραμονή της γιορτής. Οπότε και θα έπρεπε η νοικοκυρά του σπιτιού να ζυμώσει και να ετοιμάσει το Χριστόψωμο, την μπουγάτσα όπως την έλεγαν, φτιαγμένο με ιδιαίτερο μεράκι και στολίσματα. Ετοίμαζαν τις κολλητοκουλούρες για να κεράσουν τους μικρούς κολλητάρδες που θα περνούσαν από κάθε σπίτι την παραμονή των Χριστουγέννων. Τις ημέρες αυτές θα έπρεπε να ετοιμάσουν τα λουκάνικα, τον καβρουμά και την καρβαβίτσα. Όλα φτιαγμένα από το κρέας του γουρουνιού που έτρεφαν όλη τη χρονιά. Την παραμονή των Χριστουγέννων η νοικοκυρά ετοίμαζε το τραπέζι της Παναγιάς, τα 9 φαγιά. Έστρωνε στο σοφρά ή κατά γη στο τραπεζομάντιλο, τη μισάουα, όπως την έλεγαν, και πάνω έβαζε 9 νηστίσιμα φαγητά. Σύμφωνα με μια παράδοση, ο αριθμός 9 συμβολίζει τις περιοχές που περιπλανήθηκαν η Παναγία με το Θείο Βρέφος και τον Ιωσήφ κατά το διωγμό του Ηρώδη. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, η μάνα της οικογένειας, για να γιορτάσει το γεγονός της γέννησης του Χριστού, ετοίμασε ένα τραπέζι με πολλά διαφορετικά φαγητά, τα οποία όταν μετρήθηκαν από τα παιδιά της βρέθηκαν να είναι 9. Αυτά είναι το Χριστόψωμο, η μπουγάτσα, φασούλια μαρμιά, φασόλια με λάχανο τουρσί, σιτάρι βρασμένο, ντολμάδες με λάχανο τουρσί, πίτα, χαλβάς, κομπόστα, το κουσιάφι, πίτα σαραγλί, φρούτα, κολλητοκουλούρες, κεράσματα για τα κολλητούδια. Ο νοικοκύρης του σπιτιού θυμιάτιζε το εικονοστάσι και το τραπέζι με τα 9 φαγητά. Ανάψτε! Έχετε άκρη! Και καλό και να μην έχω μυριά. Πρόσκεψε φύγει. Ευλογημένα και τον χρόνο. Ύστερα ο νοικοκύρης άφησε την κάτω. Έπαιρνε την μπουγάτσα που είχε πάνω της ένα αναμένο κερί. Όλα τα μέλη της οικογένειας τη φιλούσαν και ασπάζονταν το χέρι του νοικοκύρη. Αφού προσευχόταν λέγοντας το Πάτερ ημών,
Πάτερ ημών, ο ετής σου γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, ως ημίς σήμερον, κάθου συνή το αφήνωμα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφλέτες ημών, και μη εις ελέγχεις ημάς των ερχών, αλλά εις ημάς από το μονού. Αμήν. Έβαζε την μπουγάτσα πάνω στο κεφάλι του και αναπηδώντας τρεις φορές, την έσπαζε στα βρωτά, παρακαλώντας το Θεό για ευλογία στη ζωή και καλή σοδιά. Το πρώτο κομμάτι ήταν για την Παναγία και ο νοικοκύρης το έβαζε στο εικονοστάσι. Μοίραζε μικρά κομμάτια στα μέλη της οικογένειας. Ό,τι περίσευαν το κρατούσαν για το τριημέρι, δηλαδή για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι των τριών ημερών. Ομάδες νεαρών παιδιών και παλικαριών έβγαιναν στις γειτονιές και περνώντας από τα σπίτια έλεγαν τα κόλλητα και το τραγούδι των Χριστουγέννων «Χριστούγεννα πρωτούγεννα». Τα δύο πρώτα παιδιά που θα πήγαιναν να πούν τα κόλλητα στο σπίτι τα έπαιρνε η νοικοκυρά μέσα και τα κάθιζε μπροστά σε ένα πιάτο με σιτάρι. Το ένα παιδί φώναζε όπως η κλώσσα και το άλλο όπως το κλωσόπουλο και σκορπούσαν το σιτάρι ολόγυρα. Ευχόμενοι να βγάλουν οι γλώσσες της νοικοκυράς πολλά πουλάκια. Έπειτα τους έδινε τα κεράσματα, τα μπαχτσίσια, κάστανα, ξυλοκέρατα, καρύδια, κολυτόκουρες ή ό,τι άλλο ήταν διαθέσιμο. Μετά περνούσε η σάρτα, δηλαδή η παρέα των παλικαριών, για να τραγουδήσει τα Χριστούγεννα πρωτούγεννα, που θα ακούσουμε αμέσως τώρα από τη δική μας ομάδα. Έχετε όλοι χαρτάκια και μπορείτε όλοι να πάρετε μέρος.